κύριοι, φίλε και φίλοι του αθλητισμού, φίλε και φίλοι του μπάσκετ, φίλε και φίλοι τη Λίγκα Μπασκετάκη, σα καλωσορίζουμε σε μία ακόμα μετάδοση. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Μαγκούφιδε και Να Σε Καλά. Να Σε Καλά, οι οποίοι βρίσκονται στο 0-7. Ψάχνουν ακόμα την πρώτη του νίκη. Οι Μαγκούφιδε είναι μια αρκετά φορμαρισμένη ομάδα. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στις 5-12 του προηγούμενου έτους. Οι Μαγκούφιδες είχαν επικρατήσει με 80-52. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Οι Μαγκούφιδες βρίσκονται στο 6-2. Και θυμίζουμε, ενώ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για τα νούμερα, κάτι πρέπει να πω για να μην είναι άβολο τώρα. Όπως και να έχει, οι δύο ομάδες συγκατοικούν, αν θέλετε, στον ίδιο όμιλο με τους πρωτοπόρους Μπασκετόσαυρους που βρίσκονται στο 9-0. Είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τους Respect στον δεύτερο όμιλο που δεν έχουν γνωρίσει ούτε μία ήττα φέτος. Οι Respect βρίσκονται στο 8-0. Στον τρίτο όμιλο είναι η Τσέλιγκας με το 8-1 και οι Jackals με το 8-1. Αντίστοιχα στον πρώτο όμιλο, οι οποίοι γνώρισαν πρόσφατα την πρώτη τους ήττα από τους Bad Boys στο πιστό του Μαζουλίδη College με 75-64. Οι Bad Boys έδειξαν χαρακτήρα. Εμείς συμφωνούμε το 2. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός λίγο, ελπίζω δηλαδή. Μαγκούφιδες βρίσκονται. Όπως λέγαμε, οι Μαγκούφιδες βρισκόμενοι στο 6-2. Όπως είπα και νούμερο στην συνέντευξη που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, σε παίκτη τους δεν είναι μια τόσο star oriented ομάδα, με την έννοια ότι δεν έχουν κάποια μονάδα που να υπερισχύει πάρα πολύ από κάποιον άλλον. Δίνουν περισσότερη έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, τώρα υπάρχει τζάμπολ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Μαγκούφιδες, οι οποίοι θα σωστήσουν σε ένα lay-up. Τζάμος, ο οποίος μας παραχώρησε μια συνέντευξη προηγουμένως, και αυτή μπορείτε να την βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Να την βρίσκετε, να την βρείτε, αλλά και να την βρίσκετε, δεν θα πάει πουθενά, έτσι θα μείνει. Σαν το τραγούδι του Καρά, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Σουτ για τρεις, άστοχο, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι, πρώτη πόντι. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ υψηλό τέμπο. Να δούμε. Όλια. Σουτζιά τρεις, άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Jump shoot για δύο, άστοχο, υπάρχει rebound. Οι δύο ομάδες δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα την μπάλα σε αυτά τα πρώτα, σε αυτές τις πρώτες κατοχές. Τζάμος πάει μέχρι μέσα, παραλίγο να πατήσει την baseline. Υπάρχει fan club από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, καταχειροκροτείται και από τον πάγκο. Τζάμος 2-0, αυτός είναι που ανοίγει το σκορ για το παιχνίδι και για την ομάδα του προφανώς. Για 3 εύστοχο από την άλλη πλευρά, από τον Λιόπουλο. Ιδιαίτερα δραστήριο το off-ball παιχνίδι τον Να Σε Καλά. Σταματάει την τρίπλα Κωστόπουλος. Βρέθηκε κάπως ελεύθερος. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Ένα σουτ θα σωθήσει. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound.
Γαβρίλοβιτς. Θα κρατήσει την κατοχή. Με jump shoot δεν θα γίνει τελικά για τρεις, μετά από μια μικρή προσπίση. Τζάμος μέχρι μέσα, θα στοχίσει από τον αριστερό διάδρομο. Η μπάλα είναι ξανά για τους, να είστε καλά. Υπενθυμίζουμε σε περίπτωση που το ξεχάσατε όταν το ακούσατε πριν από 4 λεπτά. Όχι, είναι στο 0-7 και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Πάσα μέσα στη ρακέτα, θα βγει μέσα από τη ρακέτα. Καρνίδης θα βγάλει τον Διπλόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει στο 2-3. Δεν θέλετε να πτωήθηκε, χαμογέλασε. Στο 2-3, άστοχο. Δεν υπάρχει τώρα επιθετικό rebound. Πάσα! Μαρίνος. Νουτζης θα στοχίσει, υπάρχει αμυντικό rebound. Επιθετικό διαχρόνο rebound και φάουλ. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι που έχει. Χρεωθεί στον Κοντόλια. Συγκεντρίζει από την κορυφή, άστοχο για μία ακόμα φορά. Από τον Μαρίνο υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα, υπάρχει παίκτης κάτω, όλα καλά. Υπάρχει κατοχή εκ νέου για τους, να είσαι καλά. Κωστόπουλος στην επαναφορά. Τζάμος θα πάρει την μπάλα, θα συγκρατήσει, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, πρέπει να βγάλει κάπου. Θα βγάλει, αλλά υπάρχει καλό διάβασμα της φάσης και έτσι θα βρεθούν δύο εύκολοι πόντοι στην απέναντι πλευρά από τον Τζουτζι. Τζαμός. Τόλιας με κοντύτερο αντίπαλο μπροστά του. Καλό passing game, το spacing δεν είναι το καλύτερο, αλλά θα βρεθεί ένα σουτ μετά από αυτό το τριγωνάκι με τελικό αποδέχτη τον Γαβρίλοβιτς. Και υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Έχει κρατήσει τον Κοντόπουλο. Ο Μουρίδης θα επαναφέρει. Θα πάρει screen, υπάρχει προσπάθεια να πάει μέχρι μέσα, θα χρεωθεί με φάουλ ο Κοντόπουλος, το δεύτερο φάουλ που κάνει. Μάλιστα. Ενδεχομένως να χτυπάει ένα μικρό καμπανάκι στον πάγκο της ομάδας. Καλά το λέω, εντάξει. Έπαιξα λίγο τζόκερ. Έστω στην πρώτη βολή. Έστω στη δεύτερη. Ο Μπλουτζής και έχει προαναγγελθεί πρώτη αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Ψηλώνει τώρα το σχήμα και για τις δύο ομάδες. Θαλασσινός περνάει για Μαγκούφηδες. Τερζής για τους. Να σε καλά. Τώρα και με Τζάμο και με Τερζή να σε καλά. Με ψηλό σχήμα. Και με Γαβρίλοβιτς. Ζάμος θα ξαναπάρει την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα, κάτσε πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει αυτός, σουτ για 3, άστοχος. Airball. Χειροκροτείται η ομάδα των Μαγκούφηδων από τον πάγκο που έβγαλε την άμυνα. Έχουν κολλήσει στους 2 πόντους ενεργητικού ή να σε καλά. Έχουν δεχτεί 7, έχουν κάνει 3 φάουλ έναντι ενός. Θαλασσινός. Στο 3 πίσω από το screen, θα στοχίσει, υπάρχει αμυντικό rebound και τρέχει τώρα ο Τζάμος. Τζάμσου θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Θαλασσινό, αλλά θα πάρει το rebound και θα κάνει βήματα.
αυτά τα πρώτα 4,5 περίπου λεπτά οι Μαγκούφηδες. Μέχρι μέσα, θα κάνει μια μικρή βόλτα μέσα στη ραγιά του Θαλασσινός. Θα βγάλει τώρα την κορυφή που είναι ο Κουφλόπουλος. Σωτήσει όμως και κλέψιμο Θαλασσινός. Ο Eurostep θα πάει μέχρι μέσα, φανταστική προσπάθεια. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Κουφλόπουλος απορρόφησε πάρα πολύ καλά την άμυνα που δέχτηκε. Ενδεχομένως να πάρει και ψυχολογικό boost η ομάδα, αλλά και ο ίδιος. Τζάμος θα στοχίσει. Και τώρα rebound και Θαλασσινός στο κίστο. Διάδρομο θα καρφώσει. 2-11, δεν μπορούσαν παρά να πάρουν time out. Να είσαι καλά που βλέπουν την διαφορά να πάει στους 9 πόντους. Πάρα πολύ νωρίς στο 2-11. Έχουν αρχίσει να όταν το πόντι στον γκάζι. Ο Μαγκούφηδες δεν είναι καλά. Να είσαι καλά. Καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκόρ είναι στο 2-11. Λίγο πριν ανοίξω την κάμερα, ακούσε και ο Παναγιωτόπουλος που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο να λέει να γυρίσει λίγο η μπάλα στους παίκτες του. Για 3 αστοχό airball. Από τον Σιόλο, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Θαλασσινός θα βγάλει μια πάσα μέχρι μέσα. Θα κάνει φάουλ τώρα ο Σιόλος. Στον Τζαμουρίδη, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Μεγάλη καμπύλη θα στοχίσει στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Ούτε τώρα θα έχει το καλάθι, ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Πολύ καλή άμυνα, χωρίς foul. Από τους παίκτες τον Νάσε καλά, Παναγιωτόπουλος θα αστοχίσει. Αλλά τώρα θα βγει ελεύθερος και παραλίγο να καρφώσει. Για ένα πάρα πολύ καλό άλμα, πάτησε πάρα πολύ καλά ο Μπλουτζής. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι, 2-13. Όλιας. Θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Τζάμος, αλλά είναι στον πάγκο. Ένα ακόμα λάθος και θέλεις να είσαι καλά. 2-13 παραμένει. Το 2-13 θυμίζει αριθμό σταθερού τηλεφώνου επαρχιακής πόλης. Μπάλα ξανά στην κορυφή, στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα ο Μπλουζής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σε μια φάση που την έκανε να φαίνεται εύκολη. Σιόλας θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Στόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να το πάρει. Ένα step back σου για 3, άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα βγάλει κάποιον άμεσα. Μάρκος δεν θα καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound για την ομάδα του. Κατοχή ξανά για τους Μαγκούφηδες. Τζαμουρίδης. Αν θα πάει στο ψηλό. Θεωρητικά κίνδυνος εκεί, θα βγάλει μια πάσα μέσα στη ρακέτα. Πολύ καλό passing game. Βγάζει ελεύθερο συγκάθρινης από την γωνία. Εύστοχο. Από τον Θαρίδη. 2-18. Σιόλας. Θα του δώσει ένα screen ο Μάρκος. Σταματάει την τρίπλα. Σιόλας. Τόλια στα 5 δευτερόλεπτα εξαντλούν το χρόνο. Επίθεση σε εντυπωσιακό μπλοκ. Χωρίς φάουλ του Παναγιωτόπουλο. Θαλασσινός θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Τόλιας θα κατεβάσει. Θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Μάρκος. Πολύ δραστήριο το off-ball παιχνίδι των guard των Κάψε καλά, αλλά υπάρχει ένα ακόμα block.
Ζαμουρίδης. Παλασσινός. Πάρε ένα screen, υπάρχουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, μία προσπίση, δύο προσπίσεις. Φάουλ. Βρήκανε κάτι καλό. Παρόλα το γεγονός ότι είχαν δεχτεί καλή άμυνα οι παίκτες των Παγκούφιδων. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο Ζαμουρίδης. Πέτρο, πώς θα κατάφερες να σε MVP? Άστοχος στην πρώτη. Έχουμε 100 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χάνει προς τιμή την μπάλα, θα βγάλει την μπάσα. Δίνει ένα screen ο Μάρκος, πάει μέχρι μέσα το Στόπουλος. Μπάλα είναι εκτός. Τζατουστά σε καλά πάλι. Έχει προαναγγελθεί η αλλαγή. Τώρα θα πραγματοποιηθεί. Θα περάσει τον πάγκο Ζαμουρίδης για να πάρει κάποιες ανάσες. Τυφλόπουλος περνάει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Νάσε Καλάς. Κιόλας θα πάρει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Δεν υπάρχει διεκδικητής του rebound στη φάση. Μπάλα απ' έξω για τους Μαγκούφηδες. Βασιλιάδης. Καθαδάρας. Θαλασσινός, για 3 από τα 7 περίπου μέτρα θα στοχίσει. Ο Κωστόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σιόλας. Αλλά θα πάει μέσα, Τερζής θα στοχίσει. Μάρκος πάει για το επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει. Θα μαζέψει ο Κουχαρίδης. Βασιλιάδης. Βρήκε τείχο μπροστά του, θα βγάλει εκτός. Για 3, άστοχο από τον Κουχαρίδη. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Βασιλιάδη. Κουχαρίδης, σουτ για 3 από την κορυφή. Άστοχο για μία ακόμα φορά. Μάρκος θα κερδίσει την κατοχή με έναν έμεσο τρόπο, καθώς ο διεκδικητής του πιθανού επιθετικού rebound τράκαρε εντός εισαγωγικών πάνω σε αυτόν. Μπάλα να είσαι καλά. Λοιπόν, Κωστόπουλος. 10 δευτερόλεπτα, όλα στη διάθεσή τους. Υπάρχει φάουλ, είχαν να δώσουν οι Μαγκούφηδες. Είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό στην πρώτη περίοδο για αυτούς. Σε όλα θα επαναφέρει. Περζής, σουτ για 3 με μεγάλη καμπύλη, airball. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Μάρκο. Μετράει αντί από το κέντρο. Δεν θα μπει. 2-18 παραμένει μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Οι Μαγκούφηδες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν, να χτίσουν και να διατηρήσουν μια διαφορά που αγγίζει πλέον τους 16 πόντους. Να είσαι καλά, έχουν μόλις 2 πόντους με ένα καλάθι στα πρώτα λεπτά από τον Γκάμο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Οι Μαγκούφηδες έχουν το momentum ξεκάθαρα στα χέρια τους. Έχουν και την κατοχή πλέον. Ο Τζάμος θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε καθίσει για να πάρει κάποιες ανάσες. Είναι ο μοναδικός σκόρερ, έχοντας σκοράρει 2 πόντους με ένα καλάθι στα πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου. Βασιλιάδης θα στοχίσει με ένα fade away. Ο Βασιλιάδης πάει, βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Τερζής. Κιόλας. Ένα Τερζής για 3 από τη γωνία, άστοχο. Rebound και τώρα τρέχουν οι Μαγκούφηδες. Θαλασσινός Eurostep θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ανάποδο lay-up. Όμορφη προσπάθεια. 2-20. Κάμος. Πάρει το screen από τον Πέτρο.
τον Μάρκο, διορθώνω. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Βασιλιάδη. Πρώτο ομαδικό για τους Μαγκούφηδες. Περιζής. Πάει χαμηλά. Θα αστοχίσει όμως το κουκ, στο δεξί κουκ. Ο Κοντόπουλος. Τώρα υπάρχει deflection, παρά λίγο να ολοκληρωθεί το φάουλ. Το κλέψιμο. Υπάρχει ένα φάουλ. Από τους Μαγκούφηδες κανένα για να είσαι καλά. Σου για τρεις άστοχο από τη γωνία. Πάει μέχρι μέσα ο Τζάμος, 1-2. Θα στοχίσεις ένα από το lay-up. Μάρκος θα πάρει το επιθετικό rebound. Περζής. Μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα. Μέχρι λίγο μέσα, θα στοχίσει όμως. Βασιλιάδης. Θα επαναφέρει μετά από deflection. Παρασυνός. Φλόπουλος για τρεις, άστοχος ο Μιχαρίδης. Υπάρχει rebound. Πάνε για set επίθεση, να είσαι καλά. 5 εναντίον 5, κιόλας. Θα πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, δεν πήρε το σουτ για τρεις. Πήγε να βγάλει ένα pick and roll με τελικό αποδέκτητο. Περζή, η μπάλα είναι εκτός. Για... Να είσαι καλά. Γίνεται και άλλα για τους Μαγκούφηδες τώρα. Ο Φλόπουλος περνάει εκτός. Παναγιωτόπουλος στη θέση του. Ζάμος. 2 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Θα πάρει screen, θα βγάλει στον Σιόλα. Ζης. Θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μάχεται. Η μπάλα κολλάει ανάμεσα στα πόδια του. Έχει σφυριχτεί. Ο Τζάμπορ θα βγάλει νικητές τους να είστε καλά, το Βελάκι και για αυτούς. Μάρκος ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει, μπάλα βρήκε στον διαιτητή. Παίζεται το παιχνίδι, Τζάμπορ πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, δεν θα βάλει και το καλάθι, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ο μοναδικός σκόρερ το να σε καλά μέσα στη στιγμή, μετά από 12 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Είπαμε, δεν ήμουν καλά στα μαθηματικά στο σχολείο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τζάμος. Άστοχος και στη δεύτερη, δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Θαλασσινός τρέχει στο γήπεδο, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα. Και η άμυνα θα βγει για τους, να είσαι καλά. Από το σώμα του Μπλουτζή θα βγει μπάλα εκτός. Σιόλας θα κατεβάσει μια επίθεση. Είναι ο βασικός guard που προκύπτει, ο βασικός point guard πιο συγκεκριμένα που προκύπτει από το σχήμα το να είσαι καλά. Τζάμος, τζαμψουτ, έστοχο! Καταχειροκροτούμενος για μία ακόμα φορά. 4-20. Πενταπλό σκορ για τους Μαγκούφηδες, διαφορά στους 16. Μαγκούφηδες έχουν δύο φάουλ, με συγχωρείτε. Έναντι μηδενός. Για τους να είσαι καλά, ένα floater. Άστοχο από τον Κυπθαρίδη. Και τώρα μπορεί να τρέξουν οι να είσαι καλά. Ένα running floater, άστοχο. Αλλά υπάρχει μάχη για το rebound. Η μπάλα είναι για τους Μαγκούφηδες, για τους Μαγκούφηδες, για συγγνώμη. Ευχαριστώ το κλίμα στη Sonic Arena. Ρήμα για χρήμα. Εντυπωσιακό.
κατοχή είναι εκ νέου για τους Μαγκούφηδες για 8 δευτερόλεπτα. Σαλκάνδρας θα επαναφέρει. Στα 6 δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα θα πάει χαμηλά. Καλό passing game, Θαλασσινός στο διατρίς έχοντας απέναντί του τον τζάμπο θα στοχίσει. Τερζής θα πάρει το rebound και υπάρχει foul από τον Ζαμουρίδη. Έχω την εντύπωση είχε την πρόθεση να κάνει το foul ο Ζαμουρίδης. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Μαγκούφηδες. Δεν έχουν ακόμα foul να είσαι καλά. Ο Σιόλας θα κατεβάσει την επίθεση. Ξαναπάρει την μπάλα. Κλείνουν πολύ καλά την ρακέτα τους οι Μαγκούφηδες. Σουτ για τρεις, Τζάμος θα στοχίσει. Μπορούν να τρέξουν τώρα οι Μαγκούφηδες, οι οποίοι με το Θαλασσινό θα στοχίσουν σε ένα lay-up. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά οι Μαγκούφηδες έχουν κολλήσει στους 20 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Κιόλας. Σουτ για τρεις από την κορυφή. Εύστοχο! 7-20! Γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αναγράφεται στα στατιστικά ως σκόρερ απόψε μετά τον Τζάμο, ο οποίος μας έδωσε και μια συνέντευξη πριν το παιχνίδι. Στο για 3, airball, αλλά υπάρχει rebound, ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί. Στη γωνία η μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, στο για 3, έφτιαχο, υπάρχει απάντηση από τον Blue G. Τα 23, Τζάμος θα κατεβάσει σαν guard. Κοντόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, όμως υπάρχει διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο Θαλασσινό, η οποία αποδίδει καρπούς, αλλά θα ξαναπάρει την μπάλα ο Θαλασσινός μετά από προσπάθεια επαναφοράς της μπάλας του Κοντόπουλου. Υπάρχει στο για 3, άστοχο, και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο Κοντόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σκόρ είναι στο 9-23, διαφορά έχει πέσει στους 14 πόντους, υπάρχει timeout. 9-23, 23 πόντοι σε 15 λεπτά δεν είναι πολύ, αλλά το 9 είναι το μελανό σημείο των να είσαι καλά. 9 πόντοι ενεργητικό είναι πάρα πολύ χαμηλό για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δεύτερου μισού, του δεύτερου δεκαλέπτου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, έχουμε 15 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα αγωνιστικά. Το σκόρ είναι στο 9-23. Οι Μαγκούφηδες έχουν κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στο δικό τους ενεργητικό. Είχαν κολλήσει στους 20 πόντους. Ξεκόλλησαν ένα τρίποντο στο 9-23, είναι πλέον το σκόρ. Διατρίσουμε μεγάλη καμπύλη, άστοχο από την κορυφή. Από τον Ζαμουρίδη. Κοντόπουλος, Τόλιας. Βγαίνει από το off-ball παιχνίδι του και παίρνει την μπάλα ο Κοντόπουλος. Θα στοχίσει και τώρα βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία σου για 3. Άστοχος και αυτός. Ο Κρυθαρίδης τώρα μπορεί να τρέξει να είσαι καλά για μία ακόμα φορά. Πάει μέχρι μέσα. Ο Κοντόπουλος θα αφήσει την μπάλα, 11-23, στους 12 πόντους η διαφορά. Φλόπουλος κατεβάζει. Λουτζής. Jump shoot από το ύψος του ελευθέρων βολών. Άστοχο από τον Μαρίνο. Έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποια block-out οι παίκτες να είσαι καλά μέσα στη ρακέτα. Κοστόπουλος. Βρέθηκε πολύ ελεύθερος μετά από σκρίση για 3, εύστοχος! Μετά από σκριν που έδωσε ο Γαβρίλοβιτς, 14-23, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν σιγά σιγά να είσαι καλά μετά από μια διαφορά που είχε ακουμπήσει και τους 16 πόντους. Τι πήγε να μπει, δεν μπήκε. Ωραία πάσα με τελικό αποδέκτη τον Κωστόπουλο. Θα στοχίσει αυτός όμως. Καλό passing game, αλλά υπάρχει κλέψιμο. Ηρεμούν τώρα κάπως οι παίκτες. Το να είστε καλά που βρίσκονται μέσα στο παρκέ. Μέσα στο γήπεδο, όχι μέσα στο παρκέ. Δεν είναι παγιδευμένος κάποιος κάτω από το γήπεδο. Ελπίζω δηλαδή.
Γιανακόπουλος. Από τον Τζάμο η μπάλα θα πάει στον Γαβρίλοβιτς. Θα αστοχίσει σε ένα lay-up αυτός. Υπάρχει άστοχο lay-up και από τον Κυφλόπουλο στα πέραντη πλευρά. Το παιχνίδι έχει πάρει πολύ άγρια τροπή. Άγρια ομορφιά θα έλεγε κανείς. Κοντόπουλος μέχρι μέσα, η μπαλά θα πάει στη γωνία στα 5 δευτερόλεπτα. Ξανά Κοντόπουλος πάει να βγάλει μια συνεργασία με... με τον Κωστόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Επιστροφή στον Φατόλια. Πάλα ξανά Μαγκούφηδες. Παναγιωτόπουλος. Φλόπουλος. Στη γωνία η μπάλα σου για 3. Άστοχο από το BG. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Μαρίνος. Προχωρούν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες των Μαγκούφηδων. Ένα ακόμα jump shoot αυτή τη φορά από τον Ζαμπορίδη. Άστοχο. Υπάρχει out αλλά η μπάλα είναι εκ νέου για τους Μαγκούφηδες. Και υπάρχουν αλλαγές. Βασιλιάδης και Κρυθαρίδης περνάνε εντός. Παναγιωτόπουλος θα κάτσει στον πάγκο. Θαλασσινός ο οποίος έχει δώσει πολύ ενέργεια στην ομάδα, κάθεται και αυτός στον πάγκο. Jump shoot υπό πίεση. Θα αστοχίσει ο Τιτόπουλος. Ζάμος θα κατεβάσει το rebound. Κοντόπουλος, Καβίλοβιτς, ξανά Κοντόπουλος, πάει μέχρι λίγο μέσα. Jump shoot άστοχο από τον Τζάμο. Αλλά θα πάει μέχρι μέσα στην κίνηση, ωραία πάσα, αλλά θα κλέψει ο Καβίλοβιτς. Κοστόπουλος. Στόλιας, μπάλα. Είχε σκοπό να πάει. Όχι, είχε η μπάλα. Οι χειριστές της μπάλας είχαν σκοπό να τροφοδοτήσουν τον Τζάμο. Αυτό φάνηκε, αλλά υπάρχει κλέψιμο και φάουλ. Κράτημα, όπως λέει ο ένας από τον ρε. Πατώλιας έχει 3 φάουλ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Βασιλιάδης. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Τον Κοντόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Γαβρίλοβιτς, για να δούμε αν θα δώσει screen, δεν θα δώσει. Ο Κοντόπουλος πάει μόνος του, θα χάσει την μπάλα. Καταρχήν για 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους να είστε καλά. Τζάμος, υπάρχει φάουλ. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Φάουλ που έγινε στον Τόλιο. Έγινε ψηλά. Φαουλ που χρεώθηκε στον Τυφλόπουλο. Θα αρκεστεί σε 2 πολλές ο Γκάρτς στο να είσαι καλά. Αφουκατούγης και Γαμβράκης, οι οποίοι είναι αυτοί που σκοράρουν τους περισσότερους πόντους σύμφωνα με στατιστικά που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν μετά από 7 παιχνίδια για την Development League. Αφουκατούρης και Γαμβράκης είναι απόντες για τους να είσαι καλά. Για 3 άστοχος ο Κρυθαρίδης. Κωστόπουλος τώρα από το δεξί διάδρομο. Ήρεμα φωνάζει κάποιος από τον πάγκο, συμφωνώ. Έχουμε 13 δευτερόλεπτα τώρα. Να είσαι καλά. Καβίλοβιτς θα ανοίξει το διάδρομο, θα πάρει ένα σκριν. Υπάρχει αλλαγή στην άμυνα. Καλά, έχετε φάουλ από τον Κωστόπουλο. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Έχουν 2 ακόμα φάουλ να δώσουν. Ή να είσαι καλά. Ήταν το 5ο ομαδικό των.
Παντούκιδων, μέσα και η βολή, 18-23 η διαφορά στους 5 πόντους. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Παντούκιδες. Κοιτάει το χρόνο. Ο Βασιλιάδης πάει εκεί μέσα. Από τη γωνία σου για 3, άστοχο. Καταχειροκροτούμε η ομάδα των Νάσε καλά για την ανατροπή που έχει πραγματοποιήσει από το 4, από το 2-20 μάλλον. Από τους 18 πόντους η διαφορά έχει πέσει στους 5. Σίγουρα στο δεύτερο δεκάλεπτο το πάνε πολύ καλύτερα, κυρίως στο επιθετικό τους κομμάτι. Νάσε καλά, αλλά και στο αμυντικό έχουν καταφέρει να κρατήσουν τους Μαγκούφιδες μόλις στους 5 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει στο 2-18, αλλά οι δύο πόντοι ενεργητικού ήταν αυτοί που έκαναν τη μεγάλη ζημιά για τους. Να είσαι καλά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας.